Σε αυτή την άσκηση μας ζητάνε να αποδείξουμε μια ταυτότητα ακόμα ότι α 4 στο τετράγωνο και 2α -3 στο τετράγωνο είναι ίσο με α τετράγωνο και 2α -5 στο τετράγωνο. Για να αποδείξουμε μια ταυτότητα γνωρίζοντας τις αξιοσημείωτες ταυτότητες υπάρχουν πολλοί τρόποι. Με ποιους τρόπους αποδεικνύουμε μια ταυτότητα. Πρώτος τρόπος ξεκινάμε από το πρώτο μέλος και κάνουμε πράξη και καταλήγουμε στο δεύτερο μέλος. Αυτό που γίνεται πιο συχνά δεύτερος τρόπος, ξεκινάμε από το δεύτερο μέλος και κάνουμε πράξεις και καταλήγουμε στο πρώτο μέλος. Τρίτος τρόπος, κάνουμε πράξη στο πρώτο μέλος και καταλήγουμε σε μια παράσταση. Στη συνέχεια κάνουμε πράξη στο δεύτερο μέλος και καταλήγουμε στην ίδια παράσταση. Τότε συμπεραίνουμε ότι ισχύει αυτή η ταυτότητα. Εμείς αυτόν τον τρόπο θα χρησιμοποιήσουμε σε αυτή την άσκηση. Υπάρχει και ένας τέταρτος τρόπος να γράψουμε ταυτότητα που θέλουμε να αποδείξουμε και με ισοδυναμίες να καταλήξουμε σε κάτι που ισχύει. Θα τον εξηγήσουμε άλλη φορά αυτόν τον τρόπο συνήθως ξεκινάμε από το πιο πολύπλοκο και κάνουμε πράξη για να πάμε σε κάτι πιο απλό. Αν το πολύπλοκο είναι το πρώτο μέλος, κάνουμε πράξη και καταλήγουμε στο δεύτερο. Αν πιο πολύπλοκο είναι το δεύτερο μέλος, κάνουμε πράξη στο δεύτερο μέλος και καταλήγουμε στο πρώτο μέλος. Εδώ είναι και τα δύο μέλη το ίδιο πολύπλοκα. Γράφουμε λοιπόν απόδειξη και γράφουμε το πρώτο μέλος. Α 4 στο τετράγωνο και 2α 3 στο τετράγωνο. Και θα κάνουμε πράξεις και θα προσπαθήσουμε να φτάσουμε στο δεύτερο μέλος. Αν δεν τα καταφέρουμε, θα κάνουμε πράξεις και στο δεύτερο μέλος. Με τι ισούται το α 4 και όλο στο τετράγωνο. Είναι ίσο με α στην δευτέρα, μείον 2 επί α επί 4, συν 4 στη δευτέρα. Εφαρμόσουμε τη γνωστή ταυτότητα, πια. Α στο τετράγωνο, ίσον α τετράγωνο, μείον 2 α β, συν β τετράγωνο. Την ίδια ταυτότητα θα την εφαρμόσουμε για να αναπτύξουμε τη δεύτερη παράσταση στο τετράγωνο. 2α πλην 3 και όλο στο τετράγωνο. Με τι είναι ίσο. Είναι ίσο με 2α στο τετράγωνο, μείον 2 επί 2α επί 3, συν 3 στο τετράγωνο. Το 2α θέλει οπωσδήποτε παρένθεση γιατί υψώνεται όλο στο τετράγωνο. Για να συνεχίσουμε τις πράξεις με τι ισούται αυτό έχουμε α στο τετράγωνο, μείον 2 επί 4, 8 α, συν 4 στο τετράγωνο είναι ίσο με 16, συν το 2 α στο τετράγωνο είναι ίσο με 4 α τετράγωνο, μείον 2 επί 2, 4 επί 3, 12 α, συν 3 στο τετράγωνο ίσο με 9. Μπορούμε να κάνουμε άλλες πράξεις να γίνει λίγο πιο απλή αυτή η παράσταση. Το α στη Δευτέρα ταιριάζει με κάποιον άλλο όρο για να κάνουμε κάποια πράξη μπορούμε να κάνουμε πράξη με το 4α τετράγωνο. Α στο τετράγωνο και 4α τετράγωνο με τι είναι ίσο. Είναι ίσο με 5α στο τετράγωνο. Το μείον 8α ταιριάζει με κάποιον άλλον όρο ώστε να κάνουμε κάποια πράξη. Ταιριάζει με το μείον 12α, μείον 8α, μείον 12α είναι ίσο με μείον 20α και τέλος 16 και 9 είναι ίσο με 25. Κάναμε πράξεις στο πρώτο μέλος αυτή της ταυτότητας και καταλήξαμε σε κάποια παράσταση, δεν βγήκε όμως το δεύτερο μέλος. Θα μπορούσαμε να μετασχηματίσουμε την παράσταση που βρήκαμε και να καταλήξουμε στο δεύτερο μέλος. Εμείς θα κάνουμε όμως κάτι πιο απλό. Σταματάμε και γράφουμε το δεύτερο μέλος. Α τετράγωνο και 2α πλην 5 και όλο στο τετράγωνο και κάνουμε πράξεις και στο δεύτερο μέλος. Και αφού κάνουμε πράξεις στο δεύτερο μέλος αναμένουμε να καταλήξουμε σε ποια παράσταση όταν ολοκληρώσουμε τις πράξεις στο δεύτερο μέλος. Αναμένουμε να καταλήξουμε στο 5α τετράγωνο μείον 20α και 25. Αναμένουμε να καταλήξουμε στο ίδιο. Για να δούμε. Εφαρμόζουμε πάλι την ίδια ταυτότητα το α β δευτέρα και θα έχουμε το α στη Δευτέρα το γράφουμε ως έχει και το 2α μείον 5 στη Δευτέρα ισούται με 2α και όλο στη Δευτέρα μείον 2 επί 2α επί 5 συν 5 στη Δευτέρα. Πώς θα συνεχίσουμε τις πράξεις. Ωραία, έχουμε α στο τετράγωνο και 4α τετράγωνο μείον 20α και 25. Ποια πράξη μπορούμε να κάνουμε. Μπορούμε να κάνουμε την πράξη α στη Δευτέρα και 4α στη Δευτέρα, το οποίο είναι ίσο με 5α Δευτέρα. Μείον 20α συν 25, παρατηρούμε ότι έχουμε βρει το ίδιο αποτέλεσμα. Δηλαδή, ξεκινώντας από το α-4 στο τετράγωνο και 2α-3 στο τετράγωνο, βρήκαμε ότι αυτό είναι ίσο με 5α τετράγωνο μείον 20α και 25. Ξεκινώντα από το δεύτερο μέλο, το α τετράγωνο και 2α μείον 5 και όλο το τετράγωνο, καταλήξαμε στο ίδιο, στο 5α τετράγωνο μείον 20α και 25. Άρα, τι συμπέρασμα βγάζουμε. Αν για παράδειγμα έχουμε μια παράσταση α να είναι ίση με το 5 και η παράσταση β είναι ίση με το 5, τότε τι προκύπτει, τι σχέση έχει το α με το β. Τότε το α είναι ίσο με το β. Εφαρμόσαμε τον τρίτο τρόπο δηλαδή, για να αποδείξουμε μια ταυτότητα κάνουμε πράξη στο πρώτο μέλο και καταλήγουμε σε μια παράσταση. Εδώ καταλήξαμε στο 5α τετράγωνο μείον 20α 25. Στη συνέχεια κάνουμε πράξη στο δεύτερο μέλο και καταλήγουμε στην ίδια παράσταση. Στο 5α τετράγωνο μείον 20α 25. Άρα συμπεραίνουμε ότι ισχύει η ταυτότητα. Γράφουμε λοιπόν οπωσδήποτε στο τέλο. Συνεπώ, α 4 στο τετράγωνο και 2α 3 στο τετράγωνο, το πρώτο μέλο δηλαδή, είναι ίσο με το δεύτερο μέλος με το α τετράγωνο και 2α-5 και όλο στο τετράγωνο.